Σε ό,τι αφορά τα πρώτα δύο τμήματα του νομοσχεδίου, δηλαδή αυτό που αφορά τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας αλλά και το δεύτερο κομμάτι των στρατηγικών επενδύσεων, εμείς τα καταψηφίζουμε και ως κριτήριο συνολικά καταψήφιση του νομοσχεδίου αλλά και τα άρθρα τα συγκεκριμένα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη δημιουργία της, αγροτικής, της Αναπτυξιακής Τράπεζας, Θεωρούμε ότι πρόκειται να αποτελέσει ένα ακόμα εργαλείο στήριξη, ενίσχυση και διασφάλιση τη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, που είναι ασυμβίβαστη με την ανάπτυξη προ όφελο του λαού, αφού οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν νοιάζονται ούτε για τι λαϊκές ανάγκε, ούτε για την αξιοποίηση των παραγωγικών, δυνα... παραγωγικών δυνατοτήτων τη χώρα, παρά μόνο για την αφέμαξή του, όταν αυτό βέβαια βοηθάει την αύξηση τη κερδοφορία του. Και αυτή την κατεύθυνση πιστά και στοχευμένα με τις πολιτικές τους υπηρέτησαν τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις όσο και οι σημερινοί. Υπηρετώντας δηλαδή επάξια το δίπτυχο επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα. Το δίπτυχο που οδήγησε και τη χώρα μας στην οικονομική κρίση και που τώρα η προτινόμενη διαχείριση της κυβέρνησης μέσω της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής θα φέρει όπως προπαγανδιστικά διατείνεται η κυβέρνηση εδώ και καιρό μια δίκη και βεβαίως αυτό αποτυπώνεται και στο, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, θα φέρει λοιπόν μια δίκη και βιώσιμη ανάπτυξη. Και σε αυτό το δίπτυχο, όλα τα άλλα κόμματα συμφωνούν ανεξάρτητα τις όποιες διαχειριστικές προτάσεις ή διαφωνίες, αν θέλετε, και σε διαχειριστικά, διαδικαστικά θέματα. Το ερώτημα όμως, κατά τη γνώμη μας, είναι ανάπτυξη για ποιον και σε όφελος ποιου. Γιατί και την περίοδο της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, Μάλλον συγγνώμη, την περίοδο πριν την καπιταλιστική οικονομική κρίση, που υπήρχαν υψηλή ανάπτυξης ανάπτυξη, γέννηση του ΑΕΠ, είχαμε τεράστια αύξηση τη κερδοφορία του κεφαλαίου. Ενώ ταυτόχρονα είχαμε χτύπημα των βασικών εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Ανεργία, αύξηση τη καλυμμένη εργασία, ελαστικέ προθέσει εργασία σταδιακέ ανατροπέ σε ασφαλιστικό, ανατροπέ σε κοινωνικά δικαιώματα όπω υγεία, παιδεία, στην πρόνοια. Ζητήματα που εντάθηκαν βεβαίω την περίοδο τη κρίση και που η συνέχισή του αποτελεί προπόθεση για την ανάκαμψη τη ανταγωνιστικότητα, δηλαδή τη κερδοφορία του κεφαλαίου. Και με όχημα τον ανταγωνισμό. Δεν συντελείται η συγκέντρωση, για παράδειγμα, της παραγωγής, αλλά και της αγοράς και ο έλεγχός από μια χούφτα ε, πολιεθνικές. Γιατί ακόμα και, στε, και, και σαν εργαλείο να δει κανεί τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, δεν θεωρούμε ότι βοηθά, αλλά θα συμβάλλει μέσα από το περίφημο αναπτυξιακό μοντέλο, που είναι προσαρμοσμένο στα συμφέροντα του κεφαλαίου, στην καταστροφή λοιπόν θα συμβάλλει στην καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων από τη στιγμή που δεν εντάσσεται σε μια πολιτική ενάντια στην αιτία της κρίσης που είναι η αναρχία στην καπιταλιστική παραγωγή. Έτσι η μόνη ωφελημένη και από αυτό το λεγόμενο αναπτυξιακό εργαλείο θα είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις, εξάλλου οι εκπρόσωποί του εδώ στην, στην ε, Επιτροπή των Φορέων. Δεν καλοδέχτηκαν το νομοσχέδιο και όσο αυτό εμπεριέχει Ζητώντα βεβαίω παράλληλα και επιπλέον φορολογικά και άλλα κίνητρα. Μείωση δηλαδή της φορολογίας και πάει λέγοντα. Οφελημένοι θα είναι οι, μονοπωλιακές μονοπωλιακέ επιχειρήσεις. Εξάλλου, αυτή την κατεύθυνση δεν υπηρετούν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. ΕΣΠΑ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που οι χρηματοδοτήσει του αφορούν παιδεία που το κεφάλαιο έχει επιλέξει για να επενδύσει προκειμένου να κερδοφορήσει. Είναι έτσι ή όχι. Ενώ έργα που έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών παραπέμπονται στι καλέδε. Και είπαμε και στην πρώτη επιτροπή, ένα παράδειγμα, και βεβαίω σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίσταση το αναδεικνύουμε, έργα τη σεισμική τοράκη, αντιπλημμυρικά έργα, έργα τη σεισμική προστασία, αντιπυρική προστασία αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν, μέσω των στρατηγικών επενδύσεων, όπω αναφέρεται και στο νομοσχέδιο, δεν δημιουργούνται όροι και προποθέσει που αντίστοιχα στρώνουν το χαλί για τους επενδυτές δίνοντάς τους ε, τα πάντα. Έτσι την ίδια ώρα που ματώνεται το λαό με τα βάρβαρα τελεϊκά μέτρα και η παρούσα κυβέρνηση και οι προηγούμενες με τα μνημόνια διαρκείας ανατρέποντας κατακτήσεις και δικαιώματα που με αγώνα και θυσίες οι εργαζόμενοι κατάκτησαν εξαθλιώνοντας παράλληλα το λαό μας δίνεται γη και είδωρ στους επενδυτές όπως απονητουπώνεται εξάλλου και στο δεύτερο μέρος του, του νομοσχεδίου μέσω δηλαδή ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού που θα είναι κομμένος και ραμμένος στην ικανοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων και ορέξεων, σταθερό φορολογικό καθεστώς, κλιμακούμενα φορολογικά κίνητρα και φορολογικές απαλλαγές, επιδότηση του μισθολογικού κόστους, τζάμπα δηλαδή εργατικό δυναμικό και ενισχύσει. Δε ζεστό χρήμα για έργα έρευνα και άλλα. Ευνοϊκή φορολογία για στελέχη των επιχειρήσεων, ενώ ακόμα και οι όποιε διαφορέ που μπορεί να προκύπτουν ε, με τη λειτουργία της συγκεκριμένη τράπεζας αλλά και των χρηματοδοτικών ε, πακέτων που θα διαχειρίζεται ε, με, με, το, με, την, ε, με τους ε, επιχειρηματίες, δίνεται λοιπόν τη δυνατότητα η επίλυση των όποιων διαφορών να υλοποιείται όχι στα ελληνικά δικαστήρια, αλλά με άλλου τρόπου, διαιτησίε και πάει λέγοντα. Και μάλιστα για τι χαρακτηριζόμενε εμβληματικέ επενδύσει, όπω αναφέρεται στο νομοσχέδιο, δηλαδή μεγάλου προπολογισμού στρατηγικού, όπω λέτε και αναφέρεται μέσα στο νομοσχέδιο στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσει, επιτρέπεται. Δίνεται δηλαδή κατεξαίρεση τη δυνατότητα να επεμβαίνουν οι επενδυτές σε δασικές εκτάσεις, σε δημόσιες εκτάσεις, σε χρωτολιβαδικές, βραχώδεις, πετρώδεις, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και η λήψη αυτών επιτρέπεται την επέμβαση σε δάση για επέκταση ή για τον εξυγχρονισμό με, βά με βάση αυτή τη ε, δικαιολογία ε, για την επέκταση ή τον εξυγχρονισμό της υπάρχουσας ε, ε, εγκατάστασης με μόνη προϋπόθεση να μην υπερβαίνει αυτή η όποια επέκταση το 10% της έκτασης της βιομηχανικής εγκατάστασης. Αλήθεια, μετά από αυτά, ρωτάμε, έμεινε τίποτα άλλο που δεν δίνεται. Παραδίνεται τα πάντα στις επενδυτικές ωρέξεις, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Υλοποιείται μια βαθιά ταξική πολιτική υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων του κεφαλαίου, την ίδια ώρα που η πλειοψηφία του λαού στενάζει από τα χαράτσα τη διπλή και τριπλή φορολογία που υφίσταται, την ανεργία, την ανέρεση κοινωνικών δικαιωμάτων, ενώ οι επιπτώσεις για το περιβάλλον από την ασυνοδοσία των επιχειρήσεων θα είναι τραγικές για το λαό μας. Και αν κάτι αποδεικνύεται και μέσω του νομοσχεδίου, για το οποίο οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα της λεγόμενης δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη τη κυβέρνηση αλλά και όλων των άλλων κομμάτων που στηρίζουν αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα. Αφού η έγνοια του είναι πώ θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία δηλαδή του κεφαλαίου, τσακίζοντα παράλληλα τη ζωή του λαού μα. Είναι πώ ο ρόλο του κράτου, και μάλιστα πώ το λέτε μέσα στο νομοσχέδιο, έχετε βρει και ωραίο τίτλο, Θεσμικό επιταχυντή, λέει. Θεσμικό επιταχυντή θα είναι το κράτο. Παράλληλα με το ρόλο των τραπεζών, θεωρούμε ότι δεν πρόκειται να γίνει φιλολαϊκό, ανεξάρτητα το μείγμα διαχείριση που μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ κράτου και ιδιωτών. Και αυτό το μείγμα διαχείρισης καμία σχέση δεν έχει με τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αντίθετα προϋποθέτει την ακόμα μεγαλύτερη συντριβή τους. Για να θωρακιστεί φυσικά η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Με αυτό το κριτήριο εμείς καλούμε το λαό να δει το αναπτυξιακό μοντέλο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν στη βάση των ανωτέρων, εμείς θα καταψηφίσουμε όπως προείπα και τα δύο πρώτα τμήματα και κατάρθουν του νομοσχεδίου και βέβαια στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό κυρία Πρόεδρε, ε, υπάρχει και το λεγόμενο, εμείς το βαφτίζουμε έτσι, τυράκι, προκειμένου να αποπροσανατολίσει ένα μέρος του λαού, αν θέλετε, του αυτοαπασχολούμενους, του επαγγελματιβευτέχνες, από τον πυρήνα της στόχευσης ε, του νομοσχεδίου. Και αναφέρομαι στο, στο, στο πιο συγκεκριμένα στις ενισχύσεις της μικρομεσαίας, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο επιχειρήσεις όπου οι συγκεκριμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δικαιούνται την, τις εν λόγω ενισχύσεις, εάν δραστηριοποιούνται σε στοχευμένους κλάδους και δεύτερον εφόσον απασχολούν τουλάχιστον ένα, εργαζόμενο. ένα εργαζόμενο. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι αποτελούν φυσικά βασικό κλάδο στρατηγικής ενίσχυσης για την εξυπηρέτηση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και όχι μόνο, όπω βελτίωση επιδομών, υποδομών, logistics, μεταφορέ αποθήκευση, ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ. Προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστική του θέση. Επιπρόσθετα, ο όρο για τουλάχιστον ένα εργαζόμενο αποκλείει από την ελόγω διάταξη όλου του επαγγελματίε αυτοαπασχολούμενου χωρί προσωπικό, που εξ αρχή εξαιρούνται από την ελόγω διάταξη. Όμω, όλη η διαδικασία Όπω τα κριτήρια, οι κατηγορίε των δικαιούχων, οι διαδικασίε κτλ., δεν διατυπώνονται στο άρθρο, αλλά παραπέμπονται σε μεταγενέστερη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξη. Με αποτέλεσμα να είναι ασαφή σε ποιε κατηγορίε μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με ποια κατεύθυνση θα απορροφηθούν οι πόροι αυτοί. Τέλο, εκτιμούμε ότι παρά την αναφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για λόγους προπαγάνδας, όλες οι επιδοτήσεις θα κατευθυνθούν όπως έχει γίνει και με προηγούμενες εξάλλου ρυθμίσεις αποκλειστικά στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ενώ για τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες ή αν θέλετε για τις μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως βαφτίζονται θα μείνουν μερικά ψίχουλα.